αγαπητοί τηλεθεατές του Hellenic TV. Ονομάζομαι Δάφνη Νούση και έχω τη χαρά και την τιμή να παρουσιάσω την εκπομπή Σύγχρονος Φιλελληνισμός εδώ στο Hellenic TV, όπου ο παλμός του ελληνισμού χτυπάει δυνατά. Έχω τη χαρά και την τιμή σήμερα, στην πρώτη μας εκπομπή, να έχω μαζί μου μία Ελληνίδα ακαδημαϊκό πανεπιστημιακό στο Ηνωμένο Βασίλειο και αγαπημένη μου φίλη, την Πόπη Κυριακοπούλου. Πόπη, μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη χαρά και την τιμή που είσαι σήμερα μαζί μας. Δάφνη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ και εγώ σε ευχαριστώ που με φιλοξενείς στο πολύ φιλόξενο Hellenic TV. Ευχαριστούμε ειλικρινά. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν, για να μας μάθει και ο κόσμος περισσότερα για σένα, καλύτερα με τα δικά σου λόγια. Πότε ήρθες στην Αγγλία, γιατί επέλεξες αυτή τη χώρα, τι σε έκανε, τι σε τράβηξε εδώ? Αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση, γιατί είναι μια ερώτηση που κάνω εγώ στον εαυτό μου. Και πολλές φορές, μετά από 22 χρόνια, οπότε λοιπόν σου απαντάω, πριν από 22 χρόνια ήρθα στην Αγγλία, σε αυτή τη χώρα, και μετά από 22 χρόνια αναρωτιέμαι, ήταν πραγματικά αυτοί οι λόγοι για τους οποίους ήρθες, οι λόγοι οι ίδιοι με τους οποίους ξεκίνησες για να έρθεις? Πριν από 22 χρόνια λοιπόν, και έχοντας σπουδάσει στην Ελλάδα, φιλοσοφία, στην Φιλοσοφική Σχολή στην Αθήνα, αποφάσισα ότι θέλω να ανοίξω τα φτερά μου, τα εκπαιδευτικά και τα ακαδημαϊκά, και να κάνω μεταπτυχιακές σπουδές. Οπότε αποφάσισα να έρθω στην Αγγλία, έχοντας πάρει και μία υποτροφία από την Ελλάδα, και αποφάσισα να αλλάξω λίγο ρότα αντικειμένου και να σπουδάσω πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σχέσεις. Σπούδασα μάλιστα ευρωπαϊκή πολιτική. Μην ξεχνάς ότι 22 χρόνια πριν η Μεγάλη Βρετανία ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίποτα δεν προμήνυε αυτό που θα ακολουθούσε. Οπότε ήταν μια καλή ευκαιρία που δεν τη μετάνιωσα ποτέ. Ήθελα να κάνω ένα χρόνο μεταπτυχιακές σπουδές και εντωμεταξύ, στην πορεία των πραγμάτων, όπως γίνεται συνήθως, το ένα έφερε το άλλο. Συνέχισε η υποτροφία μου και μου ήταν και πρακτικά και οικονομικά πιο εύκολο να μείνω και να συνεχίσω με διδακτορικό. Μετά το διδακτορικό ήρθε η δουλειά, οπότε ήταν έτσι μια απόφαση που την πήρα και για λόγους πρακτικούς, αλλά και γιατί κατάλαβα ότι μου πήγαινε και μου άρεσε να είμαι σε αυτή τη χώρα, χωρίς να σημαίνει ότι ξέχασα την πατρίδα, αλλά μου άρεσε που ένιωσα ότι γινόμουν ένας πολίτης και ένας επαγγελματίας, πιο ουσιαστικός για μένα, όχι για τους άλλους. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικός παράγοντας στην απόφασή μου ήταν ότι στο μεταξύ και στην πολύ αρχή της διαμονής μου σε αυτή τη χώρα γνώρισα τον σύντροφό μου και σύζυγό μου, τον Αντώνη, και ξεκινήσαμε μαζί αυτό το ταξίδι, γιατί είναι ένα μακρύ ταξίδι, και τώρα, το 2024, μας βρίσκει μαζί πολύ συχνά να αναρωτιόμαστε τους ίδιους λόγους που περιέχει η ερώτησή σου. Αυτό η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα που απαντάμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας όταν συζητάμε με φίλους. Και μ' αρέσει η διάσταση που έδωσες, του δυναμισμού. Ότι βρίσκουμε συνέχεια καινούριους λόγους και καινούρια πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι κάτι σταθερό αυτό που μας κρατά. Η αλήθεια είναι ότι τίποτα δεν είναι σταθερό. Σίγουρα, τα πάντα ρί και στη ζωή μας. Και πολλές φορές αναζητούμε κάποιους τρόπους για να διοχετεύσουμε τον δυναμισμό, τη δραστηριότητά μας, και τελικά εμφανίζεται κάτι άλλο μπροστά μας και το ταξίδι συνεχίζεται και φτάνουμε σε προορισμούς που ούτε καν είχαμε φανταστεί και βρίσκουμε λιμάνια που ούτε καν είχαμε φανταστεί και τα οποία πολλές φορές είναι πολύ ωραία από αυτά που η φαντασία μας είχε δείξει στην αρχή. Και όλα, γι' αυτό το ονομάζω ταξίδι, όλο αυτό είναι ταξίδι και δεν έχει να κάνει μόνο με την εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή ζωή, αλλά έχει να κάνει και με το κοινωνικό πλαίσιο, είναι ταξίδι ζωής, γνωρίζεις καινούριους ανθρώπους, καινούριες εμπειρίες, αποκτάς καινούργια βιώματα και τελικά παίρνεις αποφάσεις κάθε φορά διαφορετικές και ίσως ξεχωριστές και ελπίζω και καλές.
Πολύ μου αρέσει όπως το θέτεις και θέλω να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό, με εμπνέεις κατευθείαν για την επόμενη ερώτηση. Ποια είναι η μεγαλύτερη επίδραση που πιστεύεις ότι έχει η Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο επάνω σου, πώς έχει αλλάξει προς το καλύτερο? Προς το καλύτερο. Λοιπόν, νομίζω ότι η μεγαλύτερη επίδραση που έχει η Μεγάλη Βρετανία πάνω μου είναι να με κάνει να γνωρίσω λίγο καλύτερα τον εαυτό μου και τον κόσμο γύρω μου. Ούσα στη Μεγάλη Βρετανία αρκετά χρόνια, αντιλαμβάνομαι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ανήκω παντού και πουθενά. Αισθάνομαι πιο πολύ Ελληνίδα από πριν, αλλά και λιγότερο. Με έναν παράδοξο τρόπο, λίγο περίεργο, αλλά και λίγο ενδιαφέροντα. Γιατί η παραμονή μου εδώ με κάνει να αγαπάω πάρα πολύ την πατρίδα μου. Από την άλλη όμως με κάνει να εκτιμάω πάρα πολύ και τα πράγματα που συναντώ εδώ. Ανθρώπους, ενδιαφέροντα, καταστάσεις, εικόνες και τελικά αντιλαμβάνομαι, ενώ στην αρχή όταν αποφάσισα να μείνω λίγο παραπάνω σκεφτόμουν ότι μήπως τελικά θυσιάζω την αγάπη μου για την οικογένειά μου, για τους δικούς μου ανθρώπους, για την πατρίδα μένοντας εδώ, αντιλαμβάνομαι τελικά ότι η αγάπη για έναν τόπο δεν σημαίνει όχι αγάπη ή μη αποδοχή για άλλους τόπους. Γιατί τελικά όταν η αγάπη μοιράζεται, πολλαπλασιάζεται, δεν συρρυκνώνεται. Οπότε η μεγαλύτερη νομίζω επίδραση της παραμονής μου στη Μεγάλη Βρετανία πάνω μου είναι η αναγνώριση του πόσο πολύ Ελληνίδα είμαι τελικά, αλλά πόσο πολύ Ελληνίδα είμαι, καταλαβαίνοντας ότι έχω αυτόν τον, από θέμα ταυτότητας, αυτόν τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα που έχει ο Ελληνισμός. Μια πλατιά θάλασσα, η οποία δεν φοβάται να κουμπίσει σε στεριές ξένες, οι οποίες τελικά γίνονται δικές σου. Είναι τόσο εμπνευστικό αυτό που λες και νομίζω ότι μιλάς ακριβώς για την αληθινή αγάπη, διότι όταν αγαπάς τη δική σου πατρίδα, μόνο τότε μπορείς να είσαι κοσμοπολίτης, μόνο τότε μπορείς να αγαπήσεις την άλλη πατρίδα και να είσαι κοντά σε ανθρώπους που αγαπούν τη δική τους. Και βέβαια να συμπληρώσω εδώ, Δάφνη μου, ότι αγαπώ πολύ αυτή τη χώρα. Αγαπώ πολύ το Ηνωμένο Βασίλειο, αγαπώ το Λονδίνο, αγαπώ το Κέντ στο οποίο έχω ζήσει. Αγαπώ τους ανθρώπους της. Έχω συναντήσει εξαιρετικούς ανθρώπους εδώ. Έχω συναντήσει καταστάσεις οι οποίες πραγματικά με έχουν κάνει να αισθανθώ πολύ όμορφα. Από την άλλη, βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι η κριτική μπορεί να εκλείπει. Δηλαδή, όταν αγαπάς κάτι, το αγαπάς βαθιά όταν αρχίζεις να το κρίνεις κιόλας, έτσι. Σωστά, σωστά. Δεν μπορείς να συνηγορείς και να επικροτείς κάτι που θεωρείς ότι είναι στη λάθος κατεύθυνση. Όχι, σίγουρα όχι. Αλλά νομίζω ότι είναι καλό να είμαστε και ανοιχτοί απέναντι στο καινούριο. Γιατί φαντάζομαι όπως και εσύ, όταν πρωτοήρθαμε σε αυτή τη χώρα, ήμασταν τελικά σε ένα μικρό δίλημα. Να αποδεχτούμε τα πάντα όσα έχουν, να φοβηθούμε απέναντι στο καινούριο ή να αγκαλιάσουμε αυτό το εξωτικό, το καινούριο, το διαφορετικό και να δούμε τι θα μάθουμε μέσα από αυτό. Σίγουρα είναι μια διαδικασία που όντως πέρασα εγώ και είμαι σίγουρη και πάρα πολλοί φίλοι την έχουν περάσει και μπορούν να ταυτιστούν. Ως πανεπιστημιακός, έχεις βρεθεί με πολλά άτομα κύρους, με πολλούς ισχυρούς ανθρώπους και επειδή έχεις ασχοληθεί και με την πολιτική έρευνα και με την Ελλάδα, από όσο γνωρίζω, είμαι σίγουρη έχεις να μας πεις αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα για το πώς αντιλαμβάνονται την Ελλάδα στο εξωτερικό, επίσης άνθρωποι ισχυροί, αν έχει χρειαστεί να την υπερασπιστείς κάπου περισσότερο όσο θα έπρεπε. Μίλη μας γι' αυτό. Ωραία, λοιπόν, με την Ελλάδα η αλήθεια είναι ερευνητικά δεν ασχολούμαι. Μπορεί η Ελλάδα να είναι απλά μία υπόθεση εργασίας, ένα case study που λέμε, όταν μελετώ πολιτικές κρίσεις. Και η Ελλάδα, ως γνωστόν, προσφέρει απλόχερα αυτή την τρομερή ερευνητική δυνατότητα και ευκαιρία. Η αλήθεια είναι ότι επειδή ασχολήθηκα πάρα πολύ με το Brexit ως πολιτική κρίση και επειδή η έρευνά μου εστιάζει πολύ τόσο στην κρίση της φιλελεύθερης δημοκρατίας όσο και στην εκλογική συμπεριφορά και πώς αυτή, αντανακλάται βασικά και σε εκλογικά αποτελέσματα και σε άνοδο ή κάθοδο συγκεκριμένων ιδεολογιών,
Η ελληνική κρίση, η πρόσφατη ελληνική κρίση, στάθηκε ως μια πολύ καλή ευκαιρία για να τη συγκρίνουμε με άλλες πολιτικές κρίσεις, με την κρίση του Brexit κτλ. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι, ειδικά όταν ξέσπασε η κρίση, αντιλήφθηκα ότι πάρα πολλοί φίλοι Βρετανοί, με περίσσιο ενδιαφέρον, ρωτούσαν προσωπικές ερωτήσεις, ενώ καμιά φορά είναι φιδωλή στο να ανοίξουν προσωπικές συζητήσεις, για την οικογένεια, για το πώς πάει η χώρα, για το πώς πηγαίνει η οικονομία, για το τι γίνεται ακριβώς. Και κατάλαβα ότι και με ανθρώπους που συνεργαζόμουν, αλλά και με πολιτικά τμήματα σε πανεπιστήμια που συνεργαζόμουν, είχε γίνει η ελληνική κρίση κάτι σαν εστία έρευνας, ενώ δεν το περίμενα. Δεν ήταν απλά μία γωνιά στη Μεσόγειο, η οποία έχει πάντα ένα ενδιαφέρον, αλλά δεν συμμετέχει ενεργά σε μία μεγάλη έρευνα. Ήταν μία υπόθεση εργασίας πάρα πολύ σημαντική. Ήταν ένα μάθημα για όλους, ειδικά για την ευρωπαϊκή πολιτική. Αν με ενόχλησε κάτι, όχι, νομίζω δεν με ενόχλησε τίποτα, γιατί ήθελα να είμαι αρκετά ειλικρινής σε σχέση και με την Ελλάδα και με αυτό που βίωνε η Ελλάδα. Κριτική αντιμετώπισα, αλλά νομίζω γόνιμη και δημιουργική. Δεν αισθάνθηκα ποτέ την ανάγκη να υπερασπιστώ την Ελλάδα. Έχω την εντύπωση ότι η Ελλάδα αγαπιέται πολύ εύκολα από τους μη Έλληνες και αυτό είναι καλό να το ξέρουμε και να το αποδεχόμαστε και να το αγκαλιάζουμε. Και αυτό που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι παρότι ερευνητικά δεν εστιάζω στην Ελλάδα, τελικά αντιλαμβάνομαι ότι πολλές φορές, ίσως σε αυτό να ευθύνεται και η σπουδή μου στη φιλοσοφία, πολλές φορές γυρνάω στην Ελλάδα και πιάνω τον εαυτό μου να προσπαθεί να εξηγήσει ιδέες στους φοιτητές μου, γυρνώντας στην ελληνική μυθολογία, γυρνώντας στην ελληνική ιστορία και τελικά με ένα πολύ ωραίο και περίεργο τρόπο, το παλιό, το σήμερα, η Ελλάδα, το έξω από την Ελλάδα, συναντώνται δημιουργικά. Συναντώνται σε αυτήν την διαδρομή αναζήτηση της αλήθειας. Γιατί η Ελλάδα είναι πνεύμα και το πνεύμα έχει να κάνει με την αλήθεια. Η Ελλάδα είναι πνεύμα και ο ελληνισμός είναι πνεύμα και είναι ιδέα. Και αυτό που νομίζω το έχουμε συζητήσει έτσι, μαζί σε έτσι, προσωπικές μας συναντήσεις, Η Ελλάδα έχει μια μεγάλη αγκαλιά και πρέπει να αισθάνεται ότι είναι μια μεγάλη αγκαλιά. Το τι είναι Έλληνας είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Για μένα ο Έλληνας είναι πάνω απ' όλα κοσμοπολίτης. Είναι ένας πολίτης του κόσμου. Είναι και αυτό γιατί οι ιδέες, οι ελληνικές και οι ιδέες όπως απορρέουν από την κλασική Ελλάδα, περί δημοκρατίας, περί τέχνης, περί δικαιωμάτων, περί συμμετοχής στα κοινά, είναι ιδέες και αξίες οι οποίες στην ουσία οδηγούν σε αυτό που ονομάζουμε σήμερα μια γόνιμη, φιλελεύθερη δημοκρατία, η οποία έχει πολλά προβλήματα μεν, αλλά αν γυρίσουμε λίγο στο παρελθόν και πάρουμε κάποια μαθήματα, μπορούμε να την κάνουμε καλύτερη και μπορούμε να την εμπλουτίσουμε. Μ' αρέσει πολύ η θέαση των Ελλήνων ως φύση κοσμοπολιτών, γιατί ακριβώς αυτό πιστεύω ότι είμαστε, γιατί και από τον τρόπο που εγώ αντιλαμβάνομαι την αλληλεπίδρασή μου με τους Βρετανούς εδώ ή με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες, είναι ότι εμπνέονται από εμάς. Εμπνέονται από αυτό που συμφωνώ, είναι η Ελλάδα. Συμφωνώ, Δάφνη. Συμφωνώ. Εμπνέονται, τους αρέσει. Νομίζω και αυτός είναι ο λόγος που τελικά ασχολούνται και με την ελληνική τέχνη. Πρώτα απ' όλα ταξιδεύουν. Η Ελλάδα είναι πόλος έλξης και βλέπω ότι τα πράγματα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά και όλο και περισσότεροι ταξιδευτές διαλέγουν την Ελλάδα. Και μιλάω για τον τουρισμό και όχι μόνο τον μαζικό τουρισμό, ελπίζω και τον πολιτιστικό και τον εκπαιδευτικό και αρκετά σύντομα.
Εμπνέονται από την ιδέα της Ελλάδος. Η αλήθεια είναι, εδώ θα μου επιτρέψεις να είμαι λίγο κριτική, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω κατά πόσο εμπνέονται από την κλασική Ελλάδα ή από την σύγχρονη Ελλάδα. Εμείς τα προβλήματα της σύγχρονης Ελλάδας τα έχουμε βιώσει, τα γνωρίζουμε, τα ξέρουμε, τα παριθμούμε και έχουμε και το θάρρος να τα σχολιάζουμε. Δεν είμαι σίγουρη κατά πόσο κάποιος που επισκέπτεται την Ελλάδα, που έχει διαβάσει ελληνική ιστορία, που ασχολείται με την ελληνική τέχνη, ξέρει ακριβώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη Ελλάδα. Και δεν ξέρω αν θα λάμβανε και την απόφαση να ζήσει εκεί, αν ήξερε αυτά τα προβλήματα. Ευελπιστώ όμως, και γενικώς είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη, ότι κάποια από τα προβλήματα τουλάχιστον θα λυθούν. Η Ελλάδα δεν πρέπει να μας πληγώνει, έτσι, για να θυμηθούμε και τον ποιητή. Η Ελλάδα πρέπει να μας κάνει να εμπνεόμαστε, να θαυμάζουμε και να προσπαθούμε για το καλύτερο. Τι πιο εμπνευστικό από αυτό πραγματικά. Και επειδή γνωρίζω ότι είσαι και πολύ καλή στους δημοτικούς μας χορούς. Δεν είμαι πολύ καλή. Προσπαθώ να συμμετέχω στο Λύκειο Ελληνίδων. Είμαι μέλος του Λυκείου Ελληνίδων και είμαι μέλος της χορευτικής ομάδας του Λυκείου Ελληνίδων. Ενώ παρακολουθώ τάξη, είναι σαν σχολική τάξη. Είμαι στην μεσαία τάξη του Λυκείου των Ελληνίδων. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι και αυτό που με κάνει να έχω και κάποιες έτσι καλές σχέσεις με την ελληνική κοινότητα, ενώ στενές σχέσεις, γιατί μου αρέσει η παράδοση, μου αρέσουν και οι δημοτικοί χοροί, αλλά μου αρέσουν και τα δημοτικά τραγούδια. Θέλω να σε ρωτήσω πάνω στην κοινότητα πάνω σε αυτό. Πιστεύεις ότι η ενασχόληση με την παράδοση εδώ είναι εφικτή? Αν με ρωτήσεις για το Λύκειο Ελληνίδων, όχι μόνο είναι εφικτή, πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται να συμμετέχει τόσο στα μαθήματα του Λυκείου Ελληνίδων, τα χορευτικά, αλλά και να ακολουθεί το Λύκειο Ελληνίδων όταν κάνει στις κάποιες δραστηριότητες του, είτε με το Hellenic Center, είτε σε ό,τι έχει να κάνει με έκθεση ενδυμασιών, παραδείγματος χάρη. Είναι εύκολο. Υπάρχει ενθουσιασμός. Το ενδιαφέρον, ξέρεις ποιο είναι, ότι δεν ενδιαφέρονται μόνο οι Έλληνες. Μου κάνει εντύπωση ότι στο Λύκειο Ελληνίδων μετέχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι παντρεμένοι με Έλληνες ή με Ελληνίδες, δεν μιλάνε τη γλώσσα, αλλά προσπαθούν τουλάχιστον, γι' αυτό και οι καλοί μας δάσκαλοι χρησιμοποιούν και τα αγγλικά και τα ελληνικά στα μαθήματα, και βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση, δεν έχουν ζήσει ποτέ στην Ελλάδα και μαθαίνουν τσάμικο ή μαθαίνουν μακεδονικούς χορούς ή μαθαίνουν κρητικούς χορούς. Και αυτό είναι καταπληκτικό. Και βλέπεις ότι η κοινότητα έτσι, η ελληνική κοινότητα έρχεται πολύ κοντά, αλλά πλώνει και τα φτερά της στους μη Έλληνες και υπάρχει έτσι ένα ωραίο παιχνίδι ενσωμάτωσης. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν το ήξερα από την πρώτη χρονιά που ήρθα εδώ για το Λύκειο Ελληνίδων. Από εσένα το έμαθα και μου είχε φανεί πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ενασχόληση με το Λύκειο Ελληνίδων. Είναι πολύ ωραίο και ξέρεις, είναι πολύ μεγάλος οργανισμός. Mm-hmm. Μάλιστα είναι ο πρώτος φεμινιστικός οργανισμός. Και ακόμα στο Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεις μόνο γυναίκες. Συμβολικά πλέον είναι όλα αυτά, αλλά έχουν τη σημασία τους, είναι ένας θεσμός στην ουσία, που δεν ασχολείται μόνο με τους χορούς, ασχολείται με την τηρήση των παραδόσεων, την καταγραφή μνημιακών πληροφοριών, με την καταγραφή της παράδοσης γενικότερα, και είναι ένας πόλος έλξης και στην Ελλάδα με τα πολλά κέντρα. Είμαστε πολύ περήφανοι πάντως στο Λονδίνο, που έχει έτσι, είναι ιδιαίτερα δραστήριος και έχει παράρτημα και πρέπει να μας επισκεφτείς. Έχω έρθει στην κρύπτη της Αγίας Σοφίας πάρα πολλές φορές. Εκεί πέρα κάνουμε και με τη χοροδία μας πρόβες πολλές φορές. Οπότε θέλω και εγώ να το κάνω. Οπότε ναι, το επόμενο βήμα θα είναι η χοροδία. Εννοείται, και πραγματικά είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία και αυτή, στη συνιστώ. Σε ευχαριστώ. Και θέλω να σε ρωτήσω πάνω σε αυτό, γιατί ασχολήθηκες αρκετά χρόνια με τα δημοτικά τραγούδια, με την παράδοση. Ναι. Υπάρχει κάποια περιοχή η οποία να σε έχει εμπνεύσει παραπάνω, που να σου αρέσει παραπάνω, που να έχεις μελετήσει ως προς την παράδοση, τη μουσική, τη χορευτική? Επειδή κατάγομαι από μια οικογένεια η οποία
Είναι από την Αρκαδία, από την ορεινή Αρκαδία. Είμαι πολύ περήφανη για την ορεινή Αρκαδία, για τα βουνά της, για τις πέτρες της, για τους βράχους της. Και έχω την ιδιαίτερη χαρά να θυμάμαι και τη γιαγιά μου και τον μπαμπά μου, θείους, ανθρώπους που έχουν φύγει πλέον, να τραγουδάνε δημοτικά τραγούδια, τα γνήσια δημοτικά τραγούδια. Ο μπαμπάς μου είχε καταγράψει και στίχους δημοτικών τραγουδιών και χαίρομαι που έχουν περάσει σε μας πλέον στα παιδιά του. Με εμπνέει ο τόπος αυτός και με εμπνέει, θέλω να πιστεύω, όχι τοπικίστηκαν και προσπαθώ να κάνω μεγάλη προσπάθεια να μ' αρέσουν και άλλοι τόποι και μ' αρέσουν σαφώς, αλλά η ορεινή Αρκαδία, επειδή αν ψάξει κανείς και στα... και φυσικά και στη λογοτεχνία και στην ιστορία μπορεί να βρει ότι είναι ένα ιδεώδες, έτσι, το βουκουλικό ιδεώδες. Με ενδιαφέρει και η ορεινή Αρκαδία ως ιδέα. Οπότε και τα τραγούδια της, που είναι και τραγούδια της ξενιτιάς, τραγούδια του πόνου, τραγούδια του ταξιδιού, τραγούδια που έχουν να κάνουν περισσότερο όμως με την προσπάθεια του ανθρώπου να σκάψει στην πέτρα ακόμα για να βρει κάτι, να μην το βάλει κάτω, και αν είναι να το βάλει κάτω να προτιμήσει να φύγει, όχι όμως για να ξεφύγει, αλλά για να βρει κάτι καλύτερο και να επιστρέψει πίσω για να δώσει στον τόπο του, στο βουνό του, στο άγωνο χωράφι, λίγη παραπάνω ζωή. Τα τραγούδια λοιπόν αυτού του τόπου με εμπνέουν πολύ. Έχω βρει, υπάρχουν εξαιρετικές συνδέσεις με την Ήπειρο. Οπότε το ηπειρώτικο πολυφωνικό τραγούδι είναι κάτι το οποίο μου έχει κινήσει το ενδιαφέρον τελευταία. Το φαντάστηκα και ήθελα να ακούσω για την Ήπειρο κάτι, γιατί έχω δει τα βιβλία για την Ήπειρο στο σαλόνι σου και επειδή κατάγομαι από την Ήπειρο, έχει ιδιαίτερη έτσι, συναισθηματική αξία για μένα. Το έχεις δει, ξέρω ποιο βιβλίο έχεις δει κιόλας, έχεις δει το ηπειρώτικο μυρολόι, το οποίο είναι καταπληκτικό βιβλίο και όταν το τελειώσω θα το πάρεις να το μελετήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάνω σε αυτό τώρα, θέλω να σε ρωτήσω, επειδή μας συνδέει μια φιλία σχεδόν 10 χρόνων, σε ξέρω και με ξέρεις αρκετά καλά. Γνωρίζω τη σχέση σου με την τέχνη και την καλλιστισία σου. Οπότε δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, ως Ελληνίδα, πώς αντιλαμβάνεσαι την έννοια της αισθητικής. Της αισθητικής, μάλιστα. Πρώτα απ' όλα, ο όρος αισθητική με παραπέμπει σε κλάδο της φιλοσοφίας. Αλλά η αισθητική σε ένα στάδιο πιο προσωπικό και καθημερινό, για μένα έχει να κάνει με τους καλούς τρόπους γενικότερα. Με τους καλούς τρόπους, όχι τους διαπροσωπικούς, αλλά με τους καλούς τρόπους που συναντάμε στην ιδιωτική και τη δημόσια σφαίρα. Ένα ωραίο δημόσιο περιβάλλον. Ένας καλοποιημένος ιδιωτικός χώρος. Μία όμορφη συζήτηση. Μία, αν θέλεις, συμφωνία. Να διαφωνήσουμε, αλλά με όρους σεβασμού και με όρους αναγνώρισης ότι και οι δύο μπορεί να έχουμε τα δικά μας χωράφια επιχειρημάτων, τέλος πάντων. Αυτό για μένα είναι αισθητική, αλλά πάνω απ' όλα νομίζω ότι η αισθητική, τώρα που το σκέφτομαι και σε ευχαριστώ, με κάνεις να σκέφτομαι πολλές φορές οι συζητήσεις μας και αυτό είναι μια πρόσθετη φορά. Η αισθητική για μένα είναι αντίσταση. Είναι αντίσταση στη φθορά και αντίσταση στην ασχήμια και αντίσταση σε αυτό που φεύγει. Και καλώς εγώ των πραγμάτων, αν ζήσουμε καλά σε αυτόν τον κόσμο, αυτό που θα θέλαμε και αυτό που θα ήθελα είναι να αφήσουμε ένα μικρό αποτύπωμα. Είτε αυτό είναι μια καλή συζήτηση, μια καλή φιλία, μια καλή οικογένεια, ένα όμορφο πείμα, μια καλή συζήτηση σαν αυτή που έχουμε τώρα, η αντίσταση στη φθορά, ως μια φυσική απόρρια της διαπίστωσης ότι τελικά είμαστε θνητοί, αυτό για μένα είναι αισθητική. Πάρα πολύ όμορφο και είμαι σίγουρη ότι όλοι οι φίλοι μας οι οποίοι το άκουσαν ενθουσιάστηκαν όσο εγώ. Ευχαριστώ Δάφνη, μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μια και σε αυτή την εκπομπή μιλάμε πάρα πολύ για την Ελλάδα, θα επέστρεφες. Στην Ελλάδα. Και με ποιους όρους.
Να μείνουμε στο να επέστρεφες. Στην Ελλάδα, ναι, θα επέστρεφα. Στο με ποιους όρους. Ανεφορείο, νομίζω. Κοίταξε, πρακτικά, να βάλουμε τα πράγματα κάτω. Μια καλή ευκαιρία για δουλειά είναι σίγουρα κάτι που θα με έκανε να γυρίσω στην Ελλάδα. Αν ο σύντροφός μου γίνουσε στην Ελλάδα, θα μου άρεσε να τον ακολουθήσω, θα ήθελα να τον ακολουθήσω. Θα επέστρεφα για λόγους οικογενειακούς, για να είμαι κοντά στους δικούς μου ανθρώπους, για να είμαι κοντά στους ανθρώπους που αγαπώ, που μεγαλώνουν και που δυστυχώς κάποιοι από αυτούς χάνονται. Θα επέστρεφα για έναν πρόσθετο λόγο, θα επέστρεφα και για το φως. Μπορεί να ακουστεί λίγο κλισέ, το γνωρίζω. Δεν θα επέστρεφα ούτε για τον ήλιο. Δεν έχω παράπονο από το Λονδίνο. Νομίζω ο καιρός μας φαίνεται πολύ ωραία, παρά το τι λένε κάποιοι. Αυτό όμως το φως που σκεπάζει τα πάντα, αυτό το φως που αγκαλιάζει τα πάντα, αυτό το φως που διαχέει και κάνει όλους τους ανθρώπους όμορφους εσωτερικά, γιατί βλέπεις ένα χαμόγελο και μάτια φωτισμένα, νομίζω θα με έκανε, αν πρακτικά ζητήματα είχαν λυθεί, να επιστρέψω. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Έχω ήδη μεταφερθεί σε αυτή την εικόνα που μόλις έπλασες και ένιωσα μια θετικότητα μέσα μου. Τι ωραίο. Να την κρατήσουμε λοιπόν. Να την κρατήσουμε, γιατί όσο και να αγαπάμε το Λονδίνο, 8 εκατομμύρια άνθρωποι σε μία πόλη, οι προσωπικές σχέσεις είναι δύσκολες. Στην Ελλάδα τις έχουμε ήδη καλλιεργήσει. Και όντως είναι κάτι που μπορεί να μας πάει πίσω στην πατρίδα, μία μέρα. Μακάρι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για Εγώ σήμερα. Εγώ σε ευχαριστώ, Δάφνη. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Είμαι σίγουρη ότι όλοι οι φίλοι του σύγχρονου φιλελληνισμού θα την ακούσουν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και ελπίζω να σε ξαναδώ στην εκπομπή. Σε ευχαριστώ πολύ, Δάφνη μου, και ευχαριστώ και το Hellenic TV. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας και στο επανειδή. Είστε επανειδή. Εγώ κρατάω λοιπόν ότι η Ελλάδα αγαπιέται από τους Έλληνες και από τους μη Έλληνες του εξωτερικού, γιατί ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να το ακούμε. Η Ελλάδα αγαπιέται δυνατά και μέχρι την επόμενη εβδομάδα, καλό σας βράδυ.